Και είναι η μέρα γιορτής και για την Ολυμπιακό αλλά και για τη χώρα. Μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλου του Conference Cup, ο Σπύρος Αλεξανδρής πάντοτε στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά, όπου παραμένουν χιλιάδες κόσμου πανηγυρίζοντας το θείαμο του Ολυμπιακού. Που έφυγαν κιόλας κατευθείαν από το γήπεδο, δεν πήγανε, δεν πέρασαν καν από το σπίτι τους Σπύρο και πήγαν εκεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και περίμεναν υπομονετικά το πούλμαν του Ολυμπιακού για να δοξάσουν φυσικά τους παίκτες τους. Ναι, και ο παροξυσμός στον Πειραιά συνεχίζεται. Μόλις που κατάφερε να διασχίσει αυτά τα μέτρα μπροστά από την πλατεία θεάτρου το πούλμαν της ομάδας και κατάφερε να στρίψει, γι' αυτό έχει διασπαστεί τώρα το πλήθος, γιατί ακολουθούν από πίσω το πούλμαν. Το πάρτι συνεχίζεται προς τα κάτω στον Πειραιά. Θα ακολουθήσουν το πούλμαν έως το πρωί. Τώρα σε λίγη ώρα μάλιστα ξημερώνει. Γνώρισαν οι παίκτες εδώ την αποθέωση. Αν μπορούμε να κατέβουμε κι εμείς να ακολουθήσουμε κι εμείς να δούμε το πλήθος που πηγαίνει. Γνώρισαν την αποθέωση όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού στο ανοιχτό πούλμαν. Εδώ συνεχίζεται. Εδώ βλέπετε. Χαρά. Πείτε μας δύο λόγια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Νομίζω όλη η Ελλάδα σήμερα ήταν αυτό που θέλαμε, να γίνει το όνειρο πραγματικότητα. Τα καταφέραμε. Ευχαριστούμε τους παιχταράδες μας και ο θρύλος είναι στην κορυφή της Ευρώπης. Εδώ έγινε χαμός, έγινε χαμός στον Πειραιά. Πραγματικά έγινε χαμός. Εδώ έγινε το πάρτι, να ξέρετε. Yeah. Το πάρτι έγινε εδώ. Ακριβώς απέναντι είχαμε και γιγαντοοθόνη στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Ήρθε και η ομάδα μετά. Ήμασταν εδώ με την καλή μας ενέργεια. Είδατε, εδώ το είδαμε. Τη στιγμή του γκολ, θέλω να μου πείτε τι έγινε. Κοκκίνησαν όλα. Έγινε χαμός. Χάθηκε η γη κατά τα πόδια μας. Όλος ο κόσμος μια γαλιά, μια γροθιά. Φωνάζαμε όλοι μαζί. Και μετά, εντάξει, περιμένουμε και την εμφάνιση του Βάρη. Μέχρι τότε έκσταση. Όλοι δηλαδή, πραγματικά χαμός. Και με το που δείχνει ο κόσμος ότι είναι σίγουρο, έχουμε ανέβει όλοι στον αέρα πάνω σε καρέκλες να τραγουδάμε όλοι μαζί. Ήταν υπέροχη στιγμή, μοναδική. Έγραψε ο τρόπος μας ιστορία. Ευχαριστούμε την ομάδα μας. Σήμερα δουλεύετε? Δουλεύω, ναι, αλλά βράδυ, οπότε θα ξεκουραστώ το πρωί. Αλλά και να δούλευα πρωί, πάλι εδώ πήγαινα σερί. Ευχαριστούμε παιχταράδες μας. Είστε τα λιοντάρια της καρδιάς μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά, το είπε αυτό. Πολλοί κόσμος είπε ότι θα πάω σερί κανονικά στη δουλειά, έτσι. Ναι. Μα όλος αυτός ο κόσμος που αποχωρεί, τι αποχωρεί δηλαδή, όσοι έχουν αποχωρήσει, για να πάνε να κάνουν ένα μπανάκι, να αλλάξουν και να πάνε στην δουλειά. Άρα σε ήρθα το πάντα και καλά θα κάνουν όσο αντέχουν. Είναι μεγάλη νίκη και για καλά κάνουν. Για να βρούμε και τους άλλους φίλους εδώ να μας πούνε. Εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εσείς πόσο χρόνο είσαι βασικά? 19. 19 και ήρθες εδώ να πανηγυρίσεις για τον Ολυμπιακό. Ναι, βέβαια, για την τρέλα μας. Εδώ το είδες τον αγώνα? Εδώ. Απέναντι. Τι έγινε εδώ, τι έγινε το βράδυ? Τι να σας περιγράφω. Παντζουρλισμός. Ειδικά στον γκολ και στα τελευταία λεπτά. Τώρα που ήρθε το πούλμαν της ομάδας. Ήμασταν πολύ κουρασμένοι βέβαια, γιατί περιμέναμε πολλές ώρες, αλλά και πάλι έγινε ό,τι είδατε. Το πάρτι θα συνεχιστεί για σήμερα? Για μένα δεν νομίζω, τώρα δεν ξέρω για τους υπόλοιπους φιλάθλους. Εσύ κουράστηκες. Είμαι για ύπνο τώρα. Άντε με καλό. Συνέχιστε πάρα πολύ. Αυτή είναι η ρεαλιστική όμως εικόνα. Αυτή είναι η ρεαλιστική εικόνα. Κάποιοι πραγματικά κουράζονται. Δηλαδή πόση ώρα να περάσει να νότσι η Γιόρδη. Αποκαμωμένος ή κάτσε και στα σκαλάκια εκεί πέρα Σπύρο. Μα τα παιδιά αυτά. Με το νεράκι του στο χέρι. Είναι από χθες στις 6 το απόγευμα. Δηλαδή είναι 12 ώρες. Στο πόδι, ναι. Στον Δημοτικό Θέατρο, στην πλατεία, για να παρακολουθήσουν τον αγώνα και να εκπαιδευτούν στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον Σπύρο Αλεξάνδρη. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τον βρούμε και στη συνέχεια. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε, παιδιά, εμείς πανηγυρισμούς και από τον Πειραιά κυρίως και από ολόκληρη την Ελλάδα. Γιατί αυτό που λέγαμε δεν έγινε μόνο στον Πειραιά, που εκεί χτυπάει πιο δυνατά η καρδιά του Ολυμπιακού, αλλά και σε όλη τη χώρα πραγματικά έγινε κατακόκκινη.